Καλημέρα παιδιά. Είμαστε στο Πήλιο. Δυσκολεύτηκα να κατέβω μέχρι εδώ. Είχε αρκετό περπάτημα, αλλά νομίζω ότι άξιζε. Κοιτάξτε. Περιμένετε. Δεν ήταν αυτό η αρχή. Πάμε πίσω. Να λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε ταξίδι. Γεια σας παιδιά. Πάμε στο Πήλιο. Εδώ όλη η οικογένεια. Και θα ψαρέψουμε, αλλά και θα περάσουμε ωραία έτσι. Αυτά, πάμε Πήλιο. Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας στις Μύγες. Καλημέρα. Εκρήτα μου και πώς το είπαμε. Πολύ ωραία. Τσιτσίραβα. Τσιτσίραβα, βρε. Πώς? Τσιτσίραβα. Πολύ τέλειο. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ στο χωριό στη Λαμπινού. Είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ μικρό χωριό. Ήσυχα. Έχουμε θέα θάλασσα. Το νερό της πηγής πίνεται, είναι τέλειο. Πάρα πολύ ωραία. Μαζί με τον Νικόλα δεν χάνουμε την ευκαιρία να κάνουμε μαθήματα τι ψάρι είναι τι. Αποδείχτηκε ότι αυτές οι μέδουσες δεν τσιμπάνε. Να και μια μικρή στιδούλα. Here's a cookie. Hello. Αν και καλό με ήθος στα πόδι,
Το αφήσαμε στην ησυχία του. Το μπαρμπούνι ήταν τεράστιο. Να είμαστε λοιπόν για ψάρεμα σε ένα μέρος άγριο με μεγάλες προσδοκίες. Λοιπόν, τα νερά ήταν πιο καθαρά, θα έλεγα περίπου 10 μέτρα ορατότητα, και είχε αρκετά μικρά ψάρια, οπότε στην αρχή σνόμπαρα αρκετά ζαργούς και τα λοιπά, γιατί ήθελα να πιάσω μεγάλα ψάρια. Εδώ είμαι σε μια βουτιά περίπου στα 15 μέτρα και εκτός από δύο ζαργοί δεν έχω δει άλλο ψάρι. Σε αυτό το σημείο έχω ανακαλύψει μια μεγάλη σπηλιά. Έκατσα αρκετή ώρα σε αυτό το σημείο, θα σας πω. Ήταν πολύ μεγάλη, γύρω στα 15 με 20 μετρά, δεν ξέρω γιατί δεν είχα ρολόι. Χωρούσα ολόκληρος μέσα. Ήταν τεράστια. Το μόνο ψάρι που είδα σε αυτή τη σπηλιά τελικά ήταν μια μικρή στιρούρα. Την είδα και την άφησα στην ησυχία της. Λίγο πιο μετά μου φαίνονταν ότι ήταν ένα μεγάλο ψάρι, αλλά το κοίταξα 2-3 φορές καλά-καλά, γιατί τελικά ήταν μια μέδουσα που είχε εγκλωβιστεί κάτω. Πάλι καλά που δεν έριξα. Αφοπλίζω λίγο το όπλο γιατί έχω δει
παντελίδες κάτω από μια πλάκα. Κατεβαίνω. Αλλά για κακή μου τύχη έχει μια άλλη τρύπα από την άλλη μεριά και τα ψάρια θα φύγουν από εκεί. Δεν πειράζει. Εδώ βλέπω ένα ζαργό. Δεν είμαι οπλισμένος φουλ, αλλά φοβάμαι πάλι για τη βέργα, οπότε προσπαθώ να το βρω χωρίς να βρω το βράχο. Φεύγει και αστοχώ. Εδώ από την επιφάνεια εμφανίστηκε ένα ζαργό, τον έριξα. Δεν πρόλαβα να ανοίξω την κάμερα. Αυτό το ζαργό θα είναι το μόνο ψάρι από το πρωινό ψάρεμα. Ευτυχώς το απόγευμα θα ξαναπάω με τον Νικόλα και θα κάνουμε συμπλήρωμα. Εδώ είδα κάποια μικρούς ζαργούς που δεν χτύπησα. Εδώ φαίνεται και ένα χτυπημένο που αποδειχνύει ότι το μέρος είναι και εδώ πιεσμένος από ψαράδες, δυστυχώς. Αυτά ήταν, παιδιά. Βγήκα από το νερό, φοβερά νερά, βαθιά, η θάλασσα ήταν ήρεμη, κάτι σχισμή φοβερή. Εντάξει, λίγο σνόμπαρα τα μικρά ψάρια στην αρχή. Επιτέλους έριξα ένα ζαργό. Εντάξει, ένα ζαργό. Αυτό είναι το ψάρι της ημέρας, δεν πειράζει. Πέρασα υπέροχα. Το μέρος είναι καταπληκτικό. Πρώτη παύση. Θα είναι δύσκολο, πιστεύω. Θα κάνω αρκετές παύσεις. Δεύτερη παύση. Είμαι μέσα σε ένα δάθος. Ευτυχώς έτσι δεν χτυπάει και ο ήλιος, έχει δροσιά. Το μονοπάτι εδώ. Τρίτη στάση. Να είμαστε ψηλά. Όλα καλά, φτάσαμε. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραία, αλλά πολύ κουραστικά. Ευτυχώς έχω γυρίσει νωρίς, γιατί δεν είχα ρολόι και είχα αρχίσει να αγχωθώ. Είναι εντάξει, είναι 10 από τη μία χαρά. Ευτυχώς που δεν πάρεσε κανένα ροφό, κανένα 10 κιλο, κανένα 8 κιλο. Πώς θα τον έβαζα, θα ψοφούσα. Αυτά πρέπει να τα βάλω στο μυαλό μου, γιατί μια μέρα θα μου τύχει και δεν ξέρω τι θα κάνω. Πάντως ο ζαγός μια χαρά ήταν για σήμερα. Κάναν τα παιδάκια κρυφά εδώ, μάθημα και πολλά. Τόσο μικρό νερό. Κάτσε να ρίξουμε λίγο το φως. Δεν το πάλι σηκώνεσαι, ε. Βέβαια, εντάξει, έχουν φθάρει και με τον χρόνο. Μπες και εδώ αυτά εδώ. Να είμαστε με τον Νικόλα για συμπλήρωμα. Μπορώ να ομολογήσω ότι αυτές τις στιγμές με το γιο μου ήταν, νομίζω, οι καλύτερες. Πολύ το ευχαριστηθήκαμε.
Έστα είμαι. Και από πάνω και το μεγαλύτερο, Μπράβο. Μα ποιος είσαι! Είσαι ο αγαπάτη μου! Μπράβο! Καλύτερη, Λοιπόν, παιδιά, η σημερινή ψαριά το πρωί δεν ήταν αρκετή, οπότε εγώ και ο βοηθός μου πήγαμε για συμπληρώμα. Και τώρα αυτό μαζί με αυτό μας κάνει ένα πολύ ωραίο φαγητό. Δεν θα μπορούσε να κλείσει καλύτερα η εκδρομή μας. Καλή μας όρεξη. Τα λέμε στη Χαλκιδική την επόμενη φορά. Γεια σας, παιδιά.